Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους. Όταν σοπάσει το τραπέζι είναι τρία, να συνεχίσω. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους στην απόψινή βραδιά, η οποία είναι αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Τα σχολεία μας και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων έχουν εργαστεί τον τελευταίο μήνα, ίσως και περισσότερο, για να ετοιμάσουν αυτήν την ωραία μουσική βραδιά. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα περάσετε όμορφα, όλοι θα διασκεδάσετε και θα ζήσουμε ένα αληθινά ελληνικό γλέντι, μια βραδιά, όπως είπα, που είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας απόψε, κυρίως τους νέους γονείς που είναι μαζί μας και πρέπει να πω ότι υπάρχουν και παλιοί γονείς που δεν ξεχνούν το σχολείο και πάντοτε είναι εδώ και μας υποστηρίζουν, θα αναφερθώ αργότερα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους. Και τώρα, επειδή έκλεισε, όπως έχω πει, δεν θα υπάρχουν ομιλίες άλλες απόψε, διότι η βραδιά είναι εξ ολοκλήρου δική σας. Η ιδέα προέκυψε από το γεγονός ότι φέτος, νομίζω, γιορτάζεται η Βαμβακάρης, το είναι το, από τα 110 χρόνια από τη γέννησή του, και προέκυψε η ιδέα αυτή και είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, αφού κάποιες άλλες εκδηλώσεις που δοκιμάζουμε τελευταίως δεν είναι και τόσο επιτυχής όσον αφορά προσέλευση κόσμου εκτός από τις χωροεσπερίδες. Είπαμε να το δοκιμάσουμε αυτό και εάν πετύχει θα γίνει θεσμός και κάθε χρόνο τα δύο σχολεία να συνεργάζονται για να κάνουν αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν στοχεύει σε οικονομικό όφελος. Δεν θα βγάλουμε κέρδος. Θέλω να βγάλουμε κέρδος μόνο 380 λίρες. Γιατί υπάρχει ένα λόγος. Θέλω να βγάλουμε 380 λίρες κέρδος. Κάποιοι ξέρουν. Λοιπόν, όμως πρέπει να πω ότι οι δάσκαλοι μας έχουν εργαστεί πάρα πολύ για αυτή την βραδιά. Έχουν μείνει ώρες επιπλέον στο σχολείο, έχουν έρθει Κυριακές, άφυλο κερδός πάντοτε. Όλοι διδάσκουν στα σχολεία μας και στα δύο σχολεία, εκτός από τον μαέστρο, τον Νίκο Σαγόλα, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Ηλίας ο Καρετούνης, κιθάρα. Ηλία, έπρεπε με κιθάρα να παίξει. Ο Γιάννης ο Λάμπρου στο αρμόνιο. Βιολί και μπουζούκι ο Μιχάλης ο Τσερκέζος. Έχουμε και τώρα τρεις περίφημες τραγουδίστριες που άντα θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Όλες μέρες βέβαια εμφανίζονταν παλιά. Είναι η Ελένη Χατζιαυξέντη. Ελένη, πάνω. Πάνω. Είναι η Ιφηγένεια Λουκαΐδη. Το οποίο γνωρίζετε, δασκάλα μας της μουσικής. Και δεν είναι δασκάλα της μουσικής. Είναι η Ήλια Ιμπακάλη από την Πάτρα. Έχουν ετοιμάσει έναν αρκετά καλό πρόγραμμα. Θα είμαστε με τα μεγάφωνα μέχρι τις 12 και από τις 12 και μετά θα αναλάβετε εσείς το κάθε τραπέζι. Υπάρχουν φωτοτυπίες με τραγούδια. Θα περάσουν στο κάθε τραπέζι τα μουσικά όργανα και οι τραγουδίστριες για να τραγουδάτε μαζί. Thank you.
όλα γυαλίζουν να σμυράζουν κι από το σώμα μου σαν άστρα παιδιά δικά σου ανάσες βγάζουν Θεός αν με τ' άγγιγμά του, έτσι ο φίλος μας κοιτάει
στο κύριο. Είπες μετά πως με περίμενες, δεν με περίμενες, η μοίρα το έχει. Κοντά στα χέρια μου σε κράτησα, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Oh,
Ποιος έχει φίλοι με μήνες κάτι νυχαλωμένοι, μες κάτι νυχαλωμένοι. Ποιος έχει φίλοι με μήνες, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος, 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 θέλω να ξέρω ποιος. Ποιος έφυγε με βαλκάδα, πίσω στη βαθιά λαγκάδα, πίσω στη βαθιά λαγκάδα. Ποιος έφυγε με βαλκάδα, ποιος, ποιος, θέλω να ξέρω ποιος. Τους ουρανούς έρχονται μες στα σκοτάδια σαν τους λογοκίνες πέσουν και πονούν και μας ακούν τα κοιτάπια τους που δεν τα πιάνει ο νου. Κύριε Έλληνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε καταρχήν πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα αυτής της θαυμάσιας, μπορώ να πω, βραδιάς μέχρι τώρα. Ήταν μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών των σχολείων Manorhill και Finchley, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν κάτι και στους γονείς και σε φίλους του σχολείου, διοργανώνοντας αυτήν την ρεμπέτικη λαϊκή βραδιά. Είναι έτος αφιερωμένο φέτος και στο Μάρκο Βαμβακάρη και στο Τσιτσάνι, και έτσι είπαμε να διοργανώσουμε αυτήν την εκδήλωση για τους γονείς, φίλους του σχολείου, και ορίστε, έγινε πραγματικότητα. Ποιος έχει κάνει τις επιλογές τραγουδιών? Οι επιλογές τραγουδιών ανήκουν στους εκπαιδευτικούς. Εγώ πολύ λίγη να μην ξυνήχα, αλλά οι δάσκαλοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επιλέξει τα τραγούδια. Είστε πολύ τυχερός, κύριε Έλληνα, που έχετε δάσκαλους, αλλά όχι μόνο δάσκαλους,
για τα σχολεία σας για τα λυρικά γράμματα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δάσκαλοι της μουσικής και άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, μπορώ να πω, στη μουσική και τα τραγούδι. Πράγματι, Βασίλη, είναι πολύ σωστή η διαπίστωση σου. Δεν είναι μόνο εκπαιδευτική, είναι εξαιρετικά ταλέντα στη μουσική, στην ελληνική μουσική, και παίζοντας όργανα αλλά και τραγουδώντας. Και υπ' αυτήν την έννοια, αν είμαστε τυχεροί, βέβαια ξέρουμε και τους διαλέγουμε κιόλας. Λοιπόν, συγχαρητήρια θα ήθελα να πω για τη βραδιά αυτή. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες? Βεβαίως, αυτό θα γίνει πραγματικότητα, θα είναι κάθε χρόνο. Αυτό θα γίνει θεσμός στα σχολεία, ούτως ώστε να συνηθίσουν και οι γονείς και να αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, το οποίο είναι πλουσιότατο και μπορώ να πω καλύπτει όλες τις επιθυμίες, όλα τα γούστα. Και αυτό νομίζω είναι και μια επιπρόσθετη προσπάθεια να έχετε τα παιδιά κοντά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινάει από το σχολείο, μέσα στο σχολείο, να γίνονται οι δοκιμές εκεί και να, τα παιδιά να ενημερώνονται για να μάθουν και την ελληνική μουσική. Πράγματι, διδάσκονται τα παιδιά ελληνικά τραγούδια, αλλά έχεις δίκιο, αυτό από την επόμενη χρονιά θα φέρνουμε και τους μεγάλους μαθητές του A-Level, δηλαδή 15χρονους, 16χρονους, 18χρονους, για να μπορέσουν και αυτοί να αναμειχθούν με τους μεγάλους και να λαμβάνουν μέρος. Και έχουμε και ορισμένους που τραγουδούν και πολύ ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι, και να ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις μέχρι το τέλος. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Πρέπει να πω ότι μετά από κάποιο σημείο θα συμμετέχει ο κόσμος με τραγούδια που ήδη θα επιλέξουν, έχοντας τα φυλάδια μπροστά τους, να τραγουδήσουν μαζί με τους τραγουδίστες και την ορχήστρα. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Ακριβώς όπως το έχεις πει, Βασίλη, μια ωραία βραδιά και την απολαμβάνουμε όλοι. Γι' αυτό και αξίζει συγχαρητήρια στους προτεργάτες, σε αυτούς που έχουν δώσει την ιδέα, αλλά και σε αυτούς που την υλοποιούν τώρα. Γιατί εκτός από εκπαιδευτική, φαίνονται σωστοί επαγγελματίες και στη μουσική, είτε στο τραγούδι είτε στα όργανα. Γι' αυτό αξίζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Το ελληνικό σχολείο, όπως το βλέπω εγώ από τη δική μου προοπτική, είναι μια προέκταση της οικογένειας, αλλά και μια μικρογραφία της παροικίας μας, της κοινωνίας την οποία ζούμε εδώ. Γι' αυτό και εκτός από την αίθουσα διδασκαλίας, η δουλειά του σχολείου είναι και έξω από το, ναι, η αίθουσα διδασκαλίας και έξω από το σχολείο. Ναι. Γι' αυτό συντείνει στην σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των γονιών, όχι μόνο των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους, και μέσα στην ευρύτερη κοινωνία την οποία ζούμε. Χρειάζεται να δώσουμε ξανά συγχαρητήρια για την τόσο πετυχημένη βραδιά. Σαν Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, είμαι σίγουρος ότι κάνετε πολλές άλλες εκδηλώσεις οι οποίες βοηθούν και τα παιδιά να μαθαίνουν την κουλτούρα και να μπαίνουν στη διαδικασία να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις. Γνωρίζω ότι έχετε κάνει μια μεγάλη επιτυχημένη εκδήλωση πέρυσι και φέτος ξέρω ότι θα κάνετε μια εκδήλωση η οποία θα έχει σχέση με τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή θα ενταχθούν όλα τα παιδιά, ας πούμε. Ναι, θα έχουμε συμμετοχές από παιδιά από διάφορα σχολεία της παροικίας μας, κυρίως του Λονδίνου, για ευνόητους λόγους, και θα είναι αφιερωμένοι στα κατεχόμενα εδάφη μας. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε και ακόμα το πρόβλημα μας είναι άλυτο. Υπάρχουν εκεί τα κατεχόμενά μας, μας περιμένουν, εμείς περιμένουμε να τα ξαναδούμε και δεν θα θέλαμε τα παιδιά μας να έχουν αγνία πάνω σε αυτά. Θέλουμε παράλληλα με την ελεύθερη Κύπρο στην οποία πάνε για διακοπές να ξέρουν ότι υπάρχει και η κατεχόμενη πατρίδα, να γνωρίσουν εκεί τα μέρη μας, τους τόπους μας, να δεθούν μαζί τους, να υπάρχει αυτή η συναισθηματική σύνδεση των παιδιών με τα κατεχόμενα και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και αυτά που τους ανήκουν. Όσον αφορά αυτού του είδους εκδηλώσεις, σαν την απόψινή εκδήλωση, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να ενταχθεί έστω και μέρος ή κάποια παρόμοια ή παρομοίου είδους τέλος πάντων εκδήλωση ή τέλος πάντων κάτι που να συμμετέχουν και τα παιδιά, ούτως ώστε να μαθαίνουν και την ελληνική μουσική?
Μα η μουσική είναι ενταγμένη μέσα στο ρολόγιο πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων. Εκεί μαθαίνουν αρκετά τραγούδια, και σίγουρα μέσα στην εκδήλωση μας έχουμε αρκετά τραγούδια, και θα είναι μια χοροδία ολόκληρη από διάφορα παιδιά σχολεία, δεν θα είναι πολλές χοροδίες, αλλά μια ενιαία από παιδιά διαφόρων σχολείων, και θα έχει αρκετά τραγούδια του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού της νέας εποχής μέσα στην εκδήλωσή μας. Σίγουρα μια τέτοια εκδήλωση εντάσσεται μέσα στα ευρύτερα πλαίσια, όπως είπα, του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου, των πολιτιστικών εκδηλώσεων μας και της ζωής της παροικίας γενικότερα, που δεν μπορούν τα παιδιά να απέχουν από αυτά. Ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε και εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Βρισκόμαστε στα μέσα αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης. Ειλικρινά ήταν μια έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα. Όταν ακούω τα τραγούδια αυτά, για να είμαι ειλικρινής, μου θυμίζει λίγο την εκπομπή σου που κάνεις στο ραδιόφωνο. Έκλεψες την ιδέα από εκεί, φαίνεται, και την μετέφερες στον Μιχάλη τον Έλληνα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πες μου. Βασικά, επειδή έχουμε πολλά ταλέντα στο σχολείο, πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές, ο κύριος Μιχάλης σκέφτηκε αν μπορούσε να κάνουμε μια βραδιά, δουλεύοντας όλοι μαζί, για να θυμηθούμε αυτά τα ωραία τραγούδια, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι είναι τραγούδια που έχουν διαχρονική αξία, σαν αυτά που βάζω στην εκπομπή μου, όντως. Πολύ όμορφα, και δουλέψαμε αρκετά για να μπορέσουμε να τα παίξουμε όλοι μαζί, να τα τραγουδήσουμε. Ναι. Ωραία. Υπάρχει ένα μικρό, από ό,τι αντιληφθήκαμε και εμείς και εσείς, όσον αφορά τον ήχο και όλα αυτά, γιατί εντάξει, είναι η πρώτη φορά. Είναι... Όμως ο κόσμος δεν το αντελήφθηκε, το δέχεται, είναι φυσικό αυτό, είναι ζωντανό αυτό το πρόγραμμα και το δέχονται με μεγάλη αγάπη. Και υπάρχουν και εκπλήξεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εκπλήξεις. Ναι, ποιες είναι. Γιατί τις ανακοίνωσε ο Μιχάλης. Μετά τις 12 θα κάνουμε καντάδα στο κάθε τραπέζι, γιατί θα σταματήσουμε τα μικρόφωνα. Ίσως θα ανακαλύψουμε και κάποια νέα ταλέντα. Και νέα ταλέντα, ναι, σίγουρα. Ναι, ήδη έχουν αποκαλυφθεί τα νέα ταλέντα. Και όποιος μάλλον και ταλέντα στο χορό, από ό,τι βλέπω, γιατί τελικά εδώ είναι πιο χορευταράδες από ό,τι περίμενα. Άρχισε πολύ νωρίς. Ο χορός. Και τραγουδιστές, μουσικούς, βλέπετε, πολλά ταλέντα έχει Κύπρος και η Ελλάδα. Ελένη Χατζιαυτσέντη, σε θαυμάζω και σε συγχαίρω για όλα αυτά που κάνεις. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σε κλέψει καμιά Λιπαρικία ή καμιά Κύπρος η Ελλάδα, έτσι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να μετακινείται, να αναζητεί, να δίνεται σε όπου τον έχουν ανάγκη. Μα αυτό είναι, ναι. Και έχω να πω ότι εδώ με έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, δεν έχω παράπονο. Ναι, είσαι happy, ναι. Και στο LGR πολύ καλά, και εσύ με βοηθάς πολύ και σε ευχαριστώ. Καλά, επειδή είμαι καλός. Και ξέρεις, μ' αρέσει να βοηθώ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το μεγάλο προτέρημα να δίνουν στον κόσμο χαρά και να διασκεδάζουν τον κόσμο. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να πούμε σύντομα. Ναι, εδώ μείνετε να δείτε τι εκπλήξεις σας περιμένουν, γιατί έχουμε ακόμα πολύ χορό, πολύ τραγούδι, πολύ διασκέδαση, και ακόμη και μέσα στον πόνο οι Έλληνες τους αρέσει να διασκεδάζουν, τραγουδώντας για τον πόνο. Αυτό είναι το μαγικό με τα δικά μας τραγούδια. Πόνος, αλλά τραγουδιστός. Όμως το τραγουδάμε. Με περηφάνεια. Αυτό. Και πρέπει να πονάμε για να γράφουμε τραγούδια. Έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να μου χαρίζεις το όνομα σου. Ήλια. Το άλλο, το επίθετο. Μακάλη. Και είστε... Από την Πάτρα, από την Ελλάδα. Μάλιστα, ναι. Άκουσα ένα ευχάριστο νέο σήμερα για την Πάτρα, ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρίσκεται σε ένα αριθμό πανεπιστημίων του κόσμου, τα οποία βρίσκονται σε προτεραιότητα. Είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Εκεί τελείωσα και εγώ, παιδαγωγικο-δημοτικής εκπαίδευσης. Φημίζεται για την έρευνά του, για τους φοιτητές του που τελειώνουν στα 4 ή στα 5 χρόνια ανάλογα τη σχολή. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ και στη μετέπειτα εξέλιξή μου σαν επιστήμονας τουλάχιστον, γιατί συνέχισε εδώ πέρα στο Λονδίνο με τα πτυχιακές σπουδές. Επομένως μπορώ να πω μόνο καλά λόγια γι' αυτό και για τους καθηγητές μου φυσικά. Είστε στο σχολείο, διδάσκετε εκεί. Είμαι και στα δύο σχολεία, και στο Minor και στο Finsley ακριβώς. Είμαι δασκάλα, είμαι πρώτη μου χρονιά εδώ πέρα, σαν δασκάλα, η δεύτερη μου στο Λονδίνο.
Δεν έχω λόγια για τον κύριο Έλληνα, για το σχολείο, για όλη την οργάνωση, για όλα τα events που έχει διοργανώσει τόσο καιρό. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή εμπειρία για μένα και για τα πρώτα μου βήματα σαν εκπαιδευτικός. Όσον αφορά την απόψινή παρουσία σας, μας εκπλήξατε. Είστε επαγγελματίας τραγουδίστρια? Επαγγελματίας δεν είμαι, αλλά την χάνω να είμαι μέλος μιας χοροδίας στην Πάτρα, η οποία είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, είναι η πολυφωνική χοροδία της Πάτρας. Είναι και τα παιδιά από την Πάτρα. Να είστε καλά. Ήμουν 15 χρόνια μέλος, οπότε έχω ταξιδέψει σχεδόν σε πολλές χώρες στον κόσμο. Έχουμε εμπειρία στη μουσική. Σίγουρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Είναι η πρώτη μου φορά που τραγουδάω solo, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και η βραδιά είναι εξαιρετική και οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι εξαιρετικοί. Όλα είναι φανταστικά σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εγώ. Καλή συνέχεια. Συνέχεια και να περάσετε όμορφα. Γεια σας. Πώς συνέβηκε, ας πούμε, και βρεθήκατε όλοι μαζί και δημιουργήσατε αυτή την ωραία την παρέα με τα πολύ όμορφα τραγούδια? Ο κύριος Μιχάλης το αποφάσισε ότι ήθελε από τους δασκάλους του σχολείου μας να κάνουν έτσι μια ωραία μουσική βραδιά και είμαι και η δασκάλα της μουσικής στα σχολεία του και εννοείται ότι δέχτηκα να τραγουδήσω γιατί αναπνέουμε τη μουσική. Χρειάστηκε πολύ δουλειά έτσι για να προετοιμαστείτε? Πάντα πάρα πολύ δουλειά μέχρι να συντονιστούμε, αλλά ήταν υπερβολικά ευχάριστη παρέα. Ναι. Πραγματικά. Αυτό είναι η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην παράσταση. Και αυτό είναι μια ωραία παράσταση για μένα, δεν είναι την dance. Ναι. Γιατί ξεπεράσαμε το φαγητό και όλα, ναι. Και η σημασία που δίνουμε στην απόψινή βραδιά είναι η δική σας παρουσία, ναι. Γιατί είναι καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή σε έχω εδώ τώρα, έχεις κάποια σχέδια μελλοντικά? Έχουμε αρκετά σχέδια μελλοντικά, αλλά θα δείξει. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, κοντεύουμε κάθε φορά, ερχόμαστε και πιο κοντά στο στόχο μας. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί πρέπει να βγεις τώρα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δείξει τηλεόραση. Ναι, θα σας δείξει, ναι. Πέστε μας το όνομα σας. Χριστίνα. Είστε Ελλαδίδισσα? Τελείως. Είστε χρόνια εδώ? Είμαστε 3,5 χρόνια εδώ. Πόσα? 3,5 χρόνια. 3,5. Ποια είναι η σχέση σας με το σχολείο του Έλληνα? Πηγαίνει η κόρη μας. Η κόρη σας? Η κόρη μας θα είναι στο σχολείο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ναι, δεν βρίσκεται απόψε. Όχι. Το παιδάκι δεν είναι πόσο εδώ. Πόσο ετών είναι? Είναι 5,5. Μάλιστα, θα ζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς βλέπετε αυτή την βραδιά την απόψινη? Πολύ όμορφο. Εμένα μου άρεσε. Είναι πολύ όμορφο. Με ενθουσίασε εσάς. Βγήκαμε έτσι οι Έλληνες εδώ του Βόρειου Λονδίνου. Είναι πολύ όμορφο και περνάμε πολύ ωραία. Γίνονται τέτοιου είδους βραδιές με αυτή την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα? Α, δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε πολλά χρόνια να πούμε στην Ελλάδα. Και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα από εκεί. Αλλά εδώ είναι πολύ όμορφο και έτσι δένει τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ. Είναι αυτό το είδος τραγουδιού που σας αρέσει, το παρακολουθάτε, αυτά τα τραγούδια που ακούτε? Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νοσταλγούμε την Ελλάδα. Μακάρι να είμαστε σε ένα ελληνικό μαγαζί στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε, μιλήσατε και ευχόμαστε να περάσετε καλά μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κουμέτο. Γιατί στέκεστε και δεν πάτε στην πίστα να χορέψετε? Διότι τα τραγούδια αυτά, Βασίλη μου, δεν κάνουν για να χορεύεις, κάνουν να τα ακούεις και να καταλαβαίνεις πόσο βαθιά είναι ο ελληνικός πολιτισμός, πόσο βαθύς. Έχουμε τραγούδια που αναχρονικά. Αυτά τα τραγούδια είναι μόνο για να τα τραγουδάμε. Σας θυμίζουν παλιές καλές στιγμές. Παλιές καλές στιγμές στους τόπους μας και στην Ελλάδα στις δόξες της. Αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Ετοιμάζεστε για να τραγουδήσετε στο δεύτερο μέρος? Βέβαια, ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Κύπρια. Γεννημένη στην Κύπρο. Μάλιστα. Στην Κύπρο έτυχε να δεις αυτή τη βραδιά? Υπάρχουν, οργανώνονται? Όχι, δεν οργανώνονται σε halls, αλλά σε μικρά μπουάτζ, έτσι, μικρά ρεμπέτσικα μπουάτζ. Για ορισμένα άτομα, ναι. Για απόψινη βραδιά πώς φάνηκε? Πολύ ωραία, εξαιρετική, γιατί έρχονται όλοι οι γονείς του ελληνικού σχολείου κοντά, με τους δασκάλους, δείχνουν τις ικανότητες τους. Ποια είναι
υπέροχα. Ποια είναι η σχέση με τα σχολεία? Είμαι γονείς, είμαι γονέας. Ναι, δύο κοριτσάκια μικρά. Είμαι από τα νεαρά, νεαρούς γονείς. Τα παιδιά σας μαθαίνουν αυτή τη μουσική τους? Ναι, τα ακούσματά τους είναι ελληνικά. Βεβαίως, ναι, παρακολουθούν, ακούν ελληνικά, παρακολουθούν ελληνικά, τους μιλώ ελληνικά. Και έτσι έχουν τα ακούσματα, έχουν τις βάσεις. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε να μιλήσετε. Θα τραγουδήσετε στο τέλος και ξέρετε, θα γίνει μια εκδοχή κάποιων τραγουδιών και θα τραγουδήσουν οι γονείς. Θα τραγουδήσετε κι εσείς. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Στο να χορεύω είμαι. Να χορεύετε, σας είδα. Είστε καταπληκτικοί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά σας, πόσο χρόνο είναι? 7 και 5. Στο σπίτι μεταδίδεται αυτού του είδους τη μουσική ή στο αυτοκίνητο? Ναι, στο αυτοκίνητο. Ναι, τους αρέσουν, αρέσουν τα παιδιά. Ναι. Εσάς πώς σας φάνηκε η βραδιά απόψε? Πολύ ωραία βραδιά. Ναι. Χαρήκατε. Θα λάβετε μέρος στην τραγουδιστική ομάδα στο τέλος του τραγουδίσει? Θα χορέψουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ, να περάσετε καλά. Καλό χρόνο. Περνάτε καλά? Πολύ καλά, πώς. Περνάτε καλά? Τέλεια. Είστε γονιός? Ορίστε. Είστε γονιός? Δασκάλα. Τι διασκεδέ? Όχι αυτού του σχολείου, ελληνικά. Ελληνικά, σε άλλο σχολείο. Ναι, ναι. Πώς σας βλέπετε αυτή τη βραδιά την απόψη? Είναι υπέροχη βραδιά. Ξέρω. Περνάμε τέλεια. Το σχολείο που διάσκεται είναι ελληνικό? Ναι. Είναι το σχολείο του Αγίου Νικολάου, στο Άρη. Α, μάλιστα. Κάνετε κι εσείς εκεί τέτοιου είδους βραδιές? Κάνετε κι εσείς αυτού του είδους τις βραδιές εκεί? Κάνουμε πολλές. Μάλιστα το Σεπτέμβριο είχαμε πάλι ρεμπέτικη βραδιά κι εμείς. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να περάσετε καλά. Είστε καλά. Καλά να περάσετε. Με την απόψηλή εκδήλωση. Έχετε φίλους, έχετε... Όλοι εδώ είμαστε φίλοι, είμαστε μεγάλη παρέα. Ναι, μεγάλη παρέα, η οποία έχει δασκάλες και οι υπόλοιποι ήρθαμε να φάμε όλοι μαζί. Ναι, ναι. Είστε Κύπριος? Κύπριος. Πώς σας φαίνεται αυτή η απόψηλή βραδιά? Μια χαρά, πολύ ωραία. Έτσι. Ναι, μια χαρά. Στην Κύπρο υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα, γίνονται... Υπάρχει το κυπριακό στοιχείο, ναι, σίγουρα υπάρχει. Ναι. Δεν μας είπατε το όνομά σας. Γιάννης. Γιάννης, από πού είσαι, Γιάννη? Από Λευκοσία. Και είσαι εδώ για λίγο ή... Εγώ εργάζομαι, αλλά καμία σχέση με την παροικία. Ναι. Αραβωνιαστικά μου είναι δασκάλα. Α, είναι δασκάλα. Γι' αυτό είστε εδώ. Ναι. Σας έφερε δασκάλα. Με έφερε μαζί της. Μπράβο. Πολύ ωραία. Να περάσετε καλά. Εσείς? Και εγώ εδώ με την... Με την παρέα, ε. Ναι, με τις δασκάλες. Ναι, με τις δασκάλες. Ναι, είστε από την Κύπρο? Ναι, από την Κύπρο. Και είστε πρόσφατα, ήρθατε εδώ ή... Εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Πώς σας φαίνεται η απόψη η βραδιά? Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραία. Περνάτε καλά δηλαδή? Μια χαρά. Θα λάβετε μέρος και στο τραγούδι στο τέλος, θα τραγουδήσετε η παρέα? Καλό, ναι. Μπράβο. Είμαστε από το South London εμείς. Εγώ, το Δημήτρης, ο Βάσος. Είμαστε ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Ναι. Πώς σας φαίνεται, πώς την βλέπετε? Πολλά ωραία. Μια χαρά. Είμαστε εντάξει, ευχαριστημένοι. Ωραία μουσική, ωραίο φαΐν. Ωραία παρέα. Αυτά τα τραγούδια τα ακούτε τα αγγλικά? Έχει χρόνια να τα ακούσουμε, είναι η αλήθεια, αλλά αρέσκουν μας. Αρέσκεται. Ναι, πολλά ωραία. Στο τέλος υπάρχει μια άλλη διαφοροποιημένη συμμετοχή των
παρευρισκομένων και να η ευκαιρία να τραγουδήσετε. Θα συμμετάσχετε. Ναι, ναι, πρόσεξα το. Ναι. Για να συμμετάσχουμε. Ναι. Αν πιούμε άλλη καμιά μποτσούα, μπορεί να. Αρχίσουμε. Ναι, εντάξει, να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστώ που μας μιλήσατε και εύχομαι να περάσετε καλά την υπόλοιπη νύχτα σας. Πώς πάει το Camberwell εκεί? Το Camberwell μια χαρά και όλοι οι Κυπραίοι και καλύτεροι. Εντάξει. Όπου είναι λίγοι Κυπραίοι, όπου είναι λίγοι Κυπραίοι είναι πάντα καλύτεροι. Έτσι νομίζω. Το σχολείο, τα πάντα, ναι, 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 έχουμε το ελληνικό σχολείο, το Σε Σύπριαν. Βέβαια, βέβαια, έχουμε ορισμένα εστιατόρια, έχουμε μπουζούκια, ναι. Λείπουν μας τα μπουζούκια. Πρέπει να έρχεστε εδώ στο πρέπει, άμα θέλω μπουζούκια πρέπει να... Ναι, στο Βόρειο Λονδίνο. Κάθε Σάββατο να πιάνουν το αυτοκίνητο μας και να ερχόμαστε κατά τα μέρη σας. Από ποιο μέρος της Κύπρου είστε? Εγώ είμαι Λευκοσιάδης. Α, Χωραΐτης. Ναι, Χωραΐτης, ναι. Μπράβο. Και με τι ασχολείστε, κύριε? Είμαι οδηγός στο Land Transport. Α, έτσι. Ναι. Τα λεωφορεία, ναι, ναι, τα λεωφορεία του Λονδίνου. Ευχαριστώ. Υπάρχουν Κύπροι που κάνουν και άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο στα εστιατόρια. Όχι, όχι, όχι. Είναι μια δουλειά. Ένεχε πολλούς που το South London, αλλά ξεχωριστή. Σας ευχαριστούμε που μας μιλήσατε και πάλι. Καληνύχτα σας και να περάσετε καλά την υπόλοιπη νύχτα. Ευχαριστούμε και εμείς. Να ξαναπούμε.
Thank you.